Σε κλίμα συγκίνησης τιμήθηκε το πρωί η μνήμη των μαρτύρων του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη. Μετά από 70 χρόνια, να συνεχίσουμε να θυμόμαστε αυτό που έγινε και να προσπαθήσουμε να μην ξαναγίνει, τόνισε ο πρόεδρος της Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Δαβίδ Σαλτιέλ. Να δίνεται συνεχώς. Και έτσι, μετά από 70 χρόνια, θα συνεχίσουμε να λέμε αυτό το οποίο έγινε και να προσπαθούμε να μην ξαναγίνει παρόμοια γεγονότα. Από την πλευρά της, η Υπουργός Μακεδονίας Τράκης, Μαρία Κόλια Τσαρουχά, υπογράμμισε: «Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι ανεξαρτήτως σε ποιο Θεό πιστεύουμε και ιδιαίτερα είμαστε Έλληνες και πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας». Τα θύματα των Ολοκαυτώματος, τους θανόντες Θεσσαλονικής Εβραίους, για άλλη μια φορά πρέπει να, μέσα από αυτή τη μνήμη, να θυμηθούμε και να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι ανεξαρτήτως του σε ποιο Θεό πιστεύουμε. Ιδιαίτερα είμαστε Έλληνες και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες πρέπει να έχουμε μεγάλη αλληλεγγύη μεταξύ μας και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε τις δυσκολίες αυτού του λαού σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζικώστας, επεσήμανε ότι οφείλουμε να θυμηθούμε τους 50.000 Έλληνες Θεσσαλονικής Εβραίους που έφυγαν από εδώ για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Σήμερα είναι μια μέρα μνήμης για όλους εμάς τους Θεσσαλονικείς. Μια μέρα κατά την οποία οφείλουμε να θυμηθούμε τους 50.000 Έλληνες Θεσσαλονικής Εβραίους που έφυγαν από αυτόν εδώ το χώρο για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και ταυτόχρονα είναι και μια μέρα κατά την οποία οφείλουμε όλοι να αντιληφθούμε το βάρος των ευθυνών που έχουμε, να μην ξεχάσουμε ποτέ αυτή την τραγωδία και να μην επιτρέψουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων του καθενός να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν να σφαγιάζονται άνθρωποι, όχι για κάτι που πιστεύουν, αλλά για αυτό που είναι. Στη συνέχεια, μικρά παιδιά τοποθέτησαν στο μνημείο του Ολοκαυτώματος κόκκινα τριαντάφυλλα, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από σύσσωμη την πολιτική ηγεσία και τους φορείς Ισραηλιτικών κοινοτήτων.